του αποδείχθηκε ότι για την αντισωσμία πετρελαίου, γκαζιού, αερίου που δηλητηριάζει τη Δυτική Θεσσαλονίκη από τα Διαβατά ως τη Σταυρούπολη, από το Ωραιόκαστρο μέχρι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, φταίνε οι εγκαταστάσεις των ελληνικών πετρελαίων. Οι δύο συμμονάδες αφιδάτησης της λάσπης και επεξεργασίας των αποβλήτων και ο χώρος αποθήκευσης μερκαπτανών. Είναι όμως μόνο αυτά? Όχι, δεν είναι μόνο αυτά. Το πρόγραμμα ήταν στοχευμένο μόνο σε οσμηρές ενώσεις. Έχουμε ζητήσει από την περιφέρεια να επεκταθεί το πρόγραμμα και σε μικροσωματίδια, όχι μόνο για την ποσότητά τους, αλλά και για την ποιότητα, για τη χημική τους σύσταση. Τρίτον, είμαστε χαρούμενοι γιατί δεν κάμφθηκε η αντίσταση των αντιδρότων. Αυτός ήταν ο κύριος στόχος του γνωστού φακελώματος των πολιτών από τα ΕΛΠΕ, που τους κόστησε μόνο 30.000 ευρώ. Ψίχουλα. Αναγκάστηκαν να καταγγείλουν τη σύμβαση με την εταιρεία που απλώς παρήχε μια υπηρεσία, και αυτό χαιρετήθηκε από τον κύριο Σταθάκη, τότε Υπουργό Περιβάλλοντος. Αυτό είναι ένα στίγμα που θα ακολουθεί όμως πάντα αυτούς τους υπεύθυνους. Ποιες είναι οι συνεργασίες με επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, περιβαλλοντολόγους που έλεγε η έκθεση? Πώς θα χρησιμοποιήσουν και ποιους θα χρησιμοποιήσουν τα κανάλια έμεσης επικοινωνίας? Αυτό γραφόταν και μες στην έκθεση. Ποιοι ήταν οι διάβλοι επικοινωνίας με πολιτικά πρόσωπα? Πώς τα πάνε αυτοί? Οι χορηγίες παίζουν ρόλο? Είναι μια έκθεση που πρέπει να τη διαβάσουμε όλοι οι πολίτες για να καταλάβουμε πώς συνδέονται όλα μεταξύ τους. Έχουμε όμως και άλλα πολλά μπροστά μας. Η Ελπέτισον λαμβάνει άδειες για επέκταση και νέα μονάδα. Μάθαμε πρόσφατα για σενάρια και άλλων μονάδων προπυλενίου, βιοντίζελ κλπ. Εργοστάσια δίπλα σε σχολεία, δίπλα σε σπίτια, σε ανθρώπους που δεν αντιδρούσαν έως τώρα. Η πολιτική προστασία είναι απούσα. Τι θα γίνει σε περίπτωση ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος? Το πρόβλημα αφορά όλη τη Θεσσαλονίκη. Ποιος και πότε ελέγχει? Οι επιθεωρητές περιβάλλοντος έχουν ελέγξει τα ΕΛΠΕ το 2005, το 2008 και μετά τις δικές μας καταγγελίες από το 2018 και μετά. Επομένως, αξίζει να αντιδρούμε. Αν δεν μιλήσουμε εμείς, ποιος θα το κάνει για εμάς? Εδώ και περίπου 6 μήνες βγήκαν τα πρώτα αποτελέσματα. Αναρωτηθήκατε από τότε και μέχρι σήμερα αν έχει πάρθει έστω κάποιο μέτρο για να ελαφρυνθεί η κατάσταση με τη δυσοσμία και τη ρήπανση? Κανένα. Κάθε άλλο παρά. Έχει αυξηθεί η αίσθηση της δυσοσμίας και κάθε μέρα διαπιστώνουμε μεγαλύτερη επιβάρηση στην ατμόσφαιρα. Χωρίς να είμαστε ειδικοί, όλοι μας συμφωνούμε ότι δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Και γι' αυτό και εμείς σαν Ομοσπονδία Γονέων θεωρούμε ότι οι κινητοποιήσεις πρέπει να ενταθούν και να αναδεικνύουν το πραγματικό αίτιο αυτής της κατάστασης, που δεν είναι άλλος από την πολιτική που εφαρμόζεται διαχρονικά και που όλα τα προηγούμενα χρόνια επέτρεψε στα ΕΛΠΕ και στις άλλες βιομηχανίες να λειτουργούν ανεξέλεκτα με κριτήριο το κέρδος τους σε βάρος της υγείας μας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Δεν ανήκει ο τόπος μας στους λίγους, αυτούς που κερδίζουν πάνω στον υδρότα των εργαζόμενων και στη δική μας υγεία, αλλά ανήκει σε όλους εμάς που ζούμε, δουλεύουμε, μεγαλώνουμε τα παιδιά μας εδώ. Οι κινητοποιήσεις αυτές πατάνε πάνω στη δίκαιη αγανάκτηση όλων μας για την ανυπόφορη κατάσταση που βιώνουμε, την καταστροφή, τη ρήπανση και τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Χρειάζεται όμως το περιεχόμενο και τα αιτήματά τους να βάζουν το μαχαίρι στην καρδιά του προβλήματος. Κατά τη γνώμη μας, μεγάλη ευθύνη έχει και η τοπική διοίκηση και η περιφέρεια και ο Δήμος, που όλα τα προηγούμενα χρόνια αλλά και σήμερα στηρίζουν την πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη των μεγάλων ομίλων σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζόμενων, της υγείας, των κατοίκων και της καταστροφής του περιβάλλοντος. Έχουν ευθύνη γιατί έλεγαν ναι στις χορηγίες των ΕΛΠΕ προς τους Δήμους, που δίνονται μόνο και μόνο για να εξαγοράσουν την ανοχή μας για την κατάσταση που ζούμε. Προσπαθούν με τις διάφορες χορηγίες να εξαγοράσουν τον καρκίνο που σπέρνουν. Τους τις γυρνάμε πίσω.
Διεκδικούμε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες μας σε σχολική στέγη, σε υγεία, σε χώρους άθλησης και αναψυχής αποκλειστικά το κράτος, την περιφέρεια και το Δήμο, μέσα από γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης. Μας λένε ότι πρέπει να αποδεχτούμε αυτή την κατάσταση, ότι δεν αλλάζει κτλ. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις με επόμενο σταθμό μας το Δημοτικό Συμβούλιο στις 30 Οκτωβρίου, όπου θα συζητηθεί το θέμα για τα ΕΛΠΕ. Συνεχίζουμε, δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω. Ξέρουμε ότι η οριστική λύση στο πρόβλημα αποτελεί η μετεγκατάσταση των ΕΛΠΕ και άλλων τέτοιων βιομηχανικών εταιριών εκτός του αστικού τοπίου. Και βέβαια η λύση της παχυλής χρηματοδότησης των ΕΛΠΕ με την πρόφαση ότι έτσι θα αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα που δημιούργησαν οι ίδιοι είναι τουλάχιστον απαράδεκτη. Οι όποιες μετεγκαταστάσεις πρέπει να γίνουν με ευθύνη του κράτους και με δαπάνες που βαρύνουν αποκλειστικά τα ΕΛΠΕ. Αυτός όμως ο στόχος αποτελεί συνολικότερη ρήξη με την κυβέρνηση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την εξουσία των μονοπωλίων. Γιατί απέναντί μας δεν έχουμε απλά μια εταιρεία, αλλά την εξουσία των ομίλων, την πολιτική αυτή που δίνει τη δυνατότητα να δημιουργούνται δίπλα σε εμάς βιομηχανίες κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Μέχρι τη μετεγκατάσταση όμως απαιτείται να λυθούν άμεσα, τώρα, όλα τα μέτρα, όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας, έτσι όπως το καθορίζει η εξέλιξη της επιστήμης για την προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και για τον κίνδυνο ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος. Δίνουμε και αυτόν τον αγώνα με το βλέμμα στραμμένο σε ένα καλύτερο μέλλον. Ένα μέλλον στο οποίο η ζωή και τα όνειρα των παιδιών μας θα είναι πιο σημαντικά από τα κέρδη των λίγων. Ένα μέλλον στο οποίο το πάνω χέρι θα το έχουμε εμείς. Σε ένα μέλλον όπου το καθοριστικό θα είναι η ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας και όχι τα κέρδη μιας χούφτας ανθρώπων που πλουτίζουν. Έτσι θα απαλλαγούμε από τα διέξοδα. Καλούμε τις ενώσεις, τους συλλόγους να συνεχίσουν τον αγώνα, να μιλήσουν στους μαθητές, να αναδείξουν τον πραγματικό αίτιο. Είμαστε από το Σύλλογο Γυναικών Ευώσμου. Είμαστε παρόν σε αυτή τη διαμαρτυρία, γιατί έχει παραγίνει το θέμα. Εδώ ιδίως στο Κορτελιό δεν μπορούν να ανοίξουν παράθυρα το καλοκαίρι. Τα παιδάκια συνεχώς έχουν άσπα, όλα τα παιδάκια σχεδόν, και οι κάτοικοι φυσικά και οι μεγάλοι. Γι' αυτό ήρθαμε να διαμαρτυρηθούμε όλοι μαζί. Είμαστε όλοι φορείς εδώ του Ευώσμου και του Κορτελιού. Και μετά τη διαμαρτυρία αυτή που θα κάνουμε τη συγκέντρωση, θα κάνουμε μια πορεία για τα ΕΛΠΕ να δώσουμε ένα ψήφισμα. Τα ζητήματα της καταστροφής του περιβάλλοντος, της ρήπανσης, της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και των κατοίκων μιας ολόκληρης περιοχής θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο τμήμα του διεκδικητικού πλαισίου σωματείων και συνδικάτων. Τέτοιων σωματείων που στέκονται απέναντι σε αυτή τη λογική των επιχειρηματιών που μέσω των χορηγιών και των πληρωμών και καταχωρήσεών τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης προσπαθούν να περάσουν την αντίληψη ότι οι επιχειρηματικές τους δραστηριότητες μπορούν να γίνουν με υγιεινό τρόπο, ότι μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά και τα κέρδη των βιομηχάνων και τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά και η προστασία του ίδιου του περιβάλλοντος. Μιλώντας από μέρους των εργαζομένων που δουλεύουν στη βιομηχανία, πράγματι στις επιχειρήσεις όπως τα ΕΛΠΕ υπάρχουν εργαζόμενοι που παίρνουν αξιοπρεπούς μισθούς με τους οποίους μπορούν να ζήσουν οικογένειες, έχουν ωράρια και άδειες. Όμως οι επαγγελματικές ασθένειες σε αυτούς τους κλάδους, οι οποίες δεν καταγράφονται, θερίζουν. Οι συνάδελφοι με το ζόρι συμπληρώνουν τα 60 χρόνια, δηλαδή αμείβονται για χρόνια από τη ζωή τους. Υπάρχει και μια τεράστια μάζα εργαζομένων, οι οποίοι δουλεύουν σε εργολάβους, στην κυριολεξία σκλαβοπάζαρο. Αμείβονται με 3 και 5 ευρώ την ώρα. Και όταν γίνεται η διαδικασία συντήρησης των μονάδων, δουλεύουν 12 ώρα και 14 ώρα. Να μην ξεχνάμε ότι το 2015 στα ΕΛΠΕ στον Ασπρόπηγο κάηκαν ζωντανοί 6 άνθρωποι. Αυτούς τους όρους και τέτοιους εργαζόμενους θέλουν να δουλεύουν. Ένα τελευταίο ζήτημα που θέλω να πω είναι ο κίνδυνος πρόκλησης ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος στα ΕΛΠΕ, που γυμνιάζει σε κατοικημένη περιοχή, όπως έγινε στον τερματικό σταθμό αποφύσικευσης υδρόκαυσίνων της Jet Oil στο Καλοχώρι, όπου έγιναν παρανάλωμα 65.000 τόνοι αργού πετρελαίου. Κανείς δεν μπορεί με ακρίβεια να πει ποιες είναι οι επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων της πόλης και τα περιστατικά του καρκίνου που οφείλονται από εκείνη την πικαριά. Για την προστασία του εργασιακού και του ευρύτερου περιβάλλοντος
είναι απαραίτητη εκτίμηση και η πρόληψη των κινδύνων σε όλες τις εγκαταστάσεις μιας περιοχής και η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ώστε να μην συμβεί το ατύχημα. Και για να κλείνω, επειδή δεν έχουμε χρόνο, κλείνοντας θέλω να τονίσω την ανάγκη και η σημερινή κινητοποίηση να είναι ένα πρώτο βήμα να οργανωθεί ο αγώνας συντονισμένος, αποφασισμένος, μαχητικός μέχρι την οριστική μετεγκατάσταση των ΕΛΠΕ και των άλλων τέτοιων βιομηχανιών εκτός του αστικού ιστού. Πάτε τα φουγάρα σας και φύγετε από εδώ! Αυτό ήταν ένα πρώτο βήμα για την κινητοποίηση. Η Ομοσπονδία καλεί συλλόγους, φορείς να πάρουν αποφάσεις να συμμετέχουν στη διαμαρτυρία στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα συζητηθεί, του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, που θα συζητηθεί το πρόβλημα με τα ΕΛΠΕ. 30 του μήνα όλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο, 7.30 το απόγευμα. Όλοι οι σύλλογοι γονέων, όλοι οι φορείς να πάρουν αποφάσεις να συμμετέχουν στην παράσταση διαμαρτυρίας. Τα φουγάρα σας και φύγετε από εδώ! Ναι!